επικήρυξε με ποσό ύψους 1.000 ευρώ τους ασυνείδητους που έριξαν φόλες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 αδέσποτα ζώα. Ο λόγος για τον δήμαρχο Δοξάτου, Δημήτρη Δαλακάκη, που εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για αυτή την κτηνώδη πράξη και κάλεσε όλους τους δημότες να συνδράμουν στην αποκάλυψη των ενόχων. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Επιλέξατε αυτόν τον τρόπο για ποιο λόγο, των 1.000 ευρώ, το τίμημα αυτό των 1.000 ευρώ, για όποιον βοηθήσει? Όποιος βοηθήσει να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο υπαίτιος αυτής της πράξης. Και να σας εξηγήσω το εξής. Μέσα στο τριήμερο του, αν θέλετε, του Αγίου Πνεύματος, κάποιος ή κάποια ασυνείδητοι πήγανε και ρίξανε σε όλα τα χωριά μας, σε όλα σχεδόν τα χωριά μας, εκατοντάδες φόλες. Οι φόλες αυτές δεν ήταν σύνηθες φόλες, ήταν πλαστικές και μάλιστα είναι εισαγόμενες, δεν υπάρχουν καν στην αγορά της Ελλάδας. Δεν είναι απλώς επικίνδυνες για τα δέσποτα, είναι επικίνδυνες ακόμα και για τα παιδιά. Σε όποιον έρθει σε επαφή με αυτήν την φόλα, με γυμνά χέρια, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν τέρατα, ασυνείδητοι. Ήταν πιο ζώα από τα ζώα. Ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε. Εμείς επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο διότι τουλάχιστον για μας, για στο δικό μας το Δήμο, είμαστε κάθετοι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια κρούσματα μέσα στον δικό μας τον Δήμο. Το θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Οι υπέτη πρέπει να αποκαλυφθούν. Δίνουμε ένα κίνητρο για την αποκάλυψη των υπετίων, διότι ο τελικός μας σκοπός είναι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Να ρωτήσω κάτι, πόσα ζώα έχουν θανατωθεί? Μόνο μέσα σε μία μέρα, σε ένα χωριό, θανατώθηκαν 17 ζώα. Σε ένα χωριό, σε μία μέρα, Σε μία μέρα. Επειδή όμως έχουμε πολίτες που είναι πραγματικά ευαισθητοποιημένοι, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και τον ενδεδειγμένο σύμβουλο για την διαχείριση των δεσπότων ζώων, τον Πάρη τον Παπαδόπουλο, μάζεψαν πάρα πολλές φόλες μέσα από τα χωριά και πρόλαβαν και έσωσαν πολλά σκυλάκια, αλλά και ενδεχομένως και παιδιά. Μάλιστα.